Να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό προσωπικά, την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που μου θυμίζει την νεολαία του ΡΙΓΑ, στην οποία είχα την τιμή να είμαι μέλος πριν πολλά χρόνια. Ίσως σήμερα ζω έτσι κάτι από αυτό. Και γιατί μόνο αυτός ο πυρήνας Ελλήνων πολιτών θα μπορούσε να φέρει τέτοια θέματα ελευθερίας προσωπικής, συνταγματικών δικαιωμάτων και γενικότερα μια αντιμετώπιση με θάρρος, μιας μαφίας, μιας σαπίλας που μας βασανίζει ουσιαστικά όσοι από εμάς έχουμε ανάγκη την κάναβη για να μπορέσουμε να βρούμε την υγεία μας. Δεν φαίνεται, αλλά το πόδι μου είναι ακροτηριασμένο στα 18 μου χρόνια. Είμαι 53. Από το 1996 παίρνω πρωταθλήματα, είμαι στην Εθνική Ομάδα Στίβου. Ο καλύτερος Έλληνας στα 100 μέτρα και στο μήκος. Μέχρι τα 50 μου ποδηλάτης πρωταθλητής, ασημένιο μετάλλιο του Πανευρωπαϊκού στο τιμπάκι στο αεροδρόμιο στην Κρήτη, όπου εγκατέλειψα τον πρωταθλητισμό, γιατί τα προβλήματα ήταν πολλά. Είναι και ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους με απώλεια μέλους στην Ελλάδα, αλλά δεν επί του παρόντος. Ελπίζω ο κύριος Υπουργός κάποια στιγμή να σκύψει και σε αυτό το πρόβλημα. Ζώντας στην Αμερική, μετά που ακροτηριάστηκα και σπουδάζοντας εκεί, ήδη το κίνημα είχε ξεκινήσει, όπως είπε και ο αγαπητός μου φίλος και γιατρός. Είχα τη χαρά να είμαι σε εκείνα τα πάρτις και τις εκδηλώσεις του 420 στο Greenwich Village, στο πάρκο, όπου έριχναν τα ελικόπτερα τα joints έτοιμα στριμμένα. Καταλαβαίνετε ότι μπήκα σε μια νοοτροπία η οποία ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που είχα μεγαλώσει στην ελληνική επαρχία. Οι βετεράνοι, οι μεταμελημένοι του Βιετνάμ είχαν ήδη συνειδητοποιήσει ότι για το μετατραυματικό σύνδρομο, για τους νευροπαθητικούς πόνους, όλοι αυτοί ακροτηριασμένοι φυσικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ και παλαιότερα της Κορέας, αντικαταστούσαν τα οπιοειδή και ένα σωρό άλλα φάρμακα από τη στιγμή που βρίσκαν το σωστό τρόπο, και το τονίζω αυτό, της χρήσης της κάναβης, είτε σε μορφή φαγόσιμη είτε σε καπνιστή. Οπότε πειραματίστηκα για το δικό μου καλό και για την κατάθλιψή μου που ήταν επακόλουθο του ακροτηριασμού μου. Είναι η ψυχολογία σανσέρ. Αν μπορώ να πω δύο λέξεις για την κάναβη, είναι παυσίλιπος και παυσίπονος. Όταν πάλι όμως μπορούμε να βρούμε με τη συνέργεια της επιστημονικής κοινότητας, της βιοτεχνολογίας, της γεωργίας, της εναλλακτικής γεωργίας και όλα αυτά, να βρούμε εξατομικευμένα για τον καθένα αυτό που του ταιριάζει. Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη και η έρευνα στις άλλες χώρες που το έχουν επιτρέψει προοδεύει με πολύ γοργούς ρυθμούς. Και απ' την άλλη, όμως, έχουμε τη σκοτεινή αυτή σελίδα. Εμένα να με έχουν συλλάβει τον προηγούμενο Νοέμβριο για 4 δεντράκια που καλλιεργούσα στη Μακεδονία. Να ζήσω ένα βράδυ στο κρατητήριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή η ελληνική κοινωνία είναι διχασμένη και έχουμε τους δεξιόστροφους, και δεν θέλω να πω άλλα επίθετα, πείτε τα μόνοι σας μέσα στην κεφαλή σας. Εξασκήσαν εξουσία πάνω μου, γιατί γνώριζαν ότι είμαι από τον αριστερό, λίγο αναρχικό χώρο και τα λέω κάποια πράγματα, και έζησα μια εμπειρία τραγική, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα μου ζητήσαν να δίνω δύο φορές το μήνα παρών, λες και είμαι εγκληματίας, συγκεκριμένοι εισαγγελείς εκεί στα Γενιτσά. Την ώρα που ξέρουν ότι έχω λευκό ποινικό μητρό, είμαι πρωταθλητής και έχω κάνει και έναν αγώνα να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Οπότε, αυτό το λέω όχι για να με λυπηθείτε, ούτε για να το παίξω ήρωας. Είναι μία όμως καθημερινή ιστορία ενός ανθρώπου και φαντάζομαι υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες. Ίσως η δικιά μου λίγο πιο ακραία, ίσως γιατί είμαι πιο προκλητικός, ίσως γιατί τα έβαλα με το σύστημα από νεότερη ηλικία στον χώρο των αναπήρων. Πάντως, η ουσία είναι ότι έχουμε μια πόλωση σαν κοινωνία, η αντιδραστικότητα, ο συντηρητισμός. Τελικά δεν αγαπάνε τη ζωή, δεν αγαπάνε το να μπορέσουμε να καταστήσουμε τους Έλληνες πολίτες ευτυχείς και υγιείς. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, δεν μπορώ εγώ να δεχτώ να μου φέρνετε συσκευάσματα από το εξωτερικό όταν μπορώ να καλλιεργήσω το καλύτερο μόνος μου. Είμαι μερακλής και όπως καλλιεργώ το βασιλικό, τη ματζουράνα και ένα σωρό άλλα βότανα της ελληνικής φύσης, θέλω να καλλιεργώ και το γουστάρω και την κάναβη. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτώ οποιοδήποτε περιορισμό του πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ το κορμί μου και το σώμα μου από κανέναν. Γιατί εδώ μιλάμε για εξουσία, προσπαθούν να εξουσιάσουν τη σκέψη μας, τις ιδέες μας. Και αν υπάρχουν τελικά ψήγματα που πιστεύω ότι υπάρχουν στον χώρο αυτών εδώ, που όλοι είμαστε εδώ, γιατί λίγο πολύ παρόλα μας τα προβλήματα και τις γκρίνιες, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση παρόλα τα παράπονά μας, αλλά πρέπει και η κυβέρνηση και οι άνθρωποι που την εκπροσωπούν να σκύψουν λίγο παραπάνω και να σηκώσουν και λίγο παραπάνω τα μανίκια. Ελπίζω ο κύριος Πολάκης θα το κάνει, κύριε Ξανθέμο, που έχει και το σφαγιανό. Γιατί δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ανθρώπους της δίωξης δεξιούς
οι οποίοι έχουν προσωπικά πράγματα μαζί μας για λόγους πολιτικούς, να εφαρμόζουν τέτοιους νόμους πάνω μας, να μας θερούν τα παιδιά μας, διότι εγώ ζήτησα να πάω να δίνω παρόν στο Ρέθυμνο που ζει ο γιος μου και μου το απαγορέψανε. Δηλαδή ένα καθεστώς ομοιρίας. Είναι δυνατόν. 2018. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι ότι ένας πρωταθλητής, ανάπηρος, με τόσο έργο, το μυστικό μου όλων αυτών των επιτυχιών ήταν ο βοηθός που λέγεται Κάναβη. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά έμπλεκα με αλήτες, έμπλεκα με πρεζάκια, που κι αυτοί έχουν τις δικαιολογίες τους. Δεν τους κατακρίνω, δεν το ήθελα αυτό. Και θέλω να ξέρω τι πίνω. Δεν μπορώ να πίνω ψεκασμένα, δεν μπορώ να πίνω ή να αγοράζω, δεν μπορώ να μπαίνω σε καταγόγια για να ψωνίζω, ρε παιδιά. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή. 2-4 γλάστρες ο καθένας πρέπει να καλλιεργεί χωρίς να έχει το φόβο του κάθε αλήτη, του κάθε μισάνθρωπου που θα έρθει στο σπίτι μας και θα μας προσβάλλει και θα πληγώσει τα παιδιά μας. Και πώς θα αισθανθεί ο 12χρονος Ορφέας μου απέναντι σε ένα κράτος και σε τέτοιες μορφές κρατικής βίας και κακοποίησης. Τι παιδιά μεγαλώνουμε έτσι. Ευχαριστώ.